Μια ιδιότυπη συζήτηση σχετικά με το πολιτικά ορθό αλλά και το πολιτικά ηθικό άνοιξε η εξέλιξη τη υπόθεση στο Δημογόρτινα και το κόλλημα του εκλεγμένου Μιχάλη Κοκολάκη μετά από ένσταση του Νίκου Σιναράκη, που επί τη ουσία στέρισε το αξίωμα του Δημάρχου από τον νικητή των εκλογών, λόγω ενεργού σύμβαση που είχε ο Μιχάλη Κοκολάκη ω εργολάβο με το Δημογόρτινα, όπου και εξελέγει Δήμαρχο και ω εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιο. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικίου με φόντο τη συνεργασία τη εταιρεία του Μιχάλη Κοκολάκη ω εργολάβο με το Δήμο από το 2006 και ενεργέ συμβάσει μέχρι σήμερα ύψου 60.000 ευρώ, ανοίγει τον οσκό του Εόλου και για άλλε υποψηφιότητε που όχι απλά δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ένσταση, αλλά όπω όλα δείχνουν, φαίνεται να έχουν ρόλο ρυθμιστή σε δημοτικέ μειοψηφίε που επιχειρείται να μετατραπούν σε πλειοψηφικέ δημοτικέ αρχέ. <ΣΣΣΣ> το παράδειγμα αφορά την υποψηφιότητα του Γιώργου Σισαμάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό και θα αποτελέσει συνεργαζόμενο πόλο για τη νέα Δημοτική Αρχή, ενώ όμω έχει απόλυτο κόλλημα εκλογιμότητα, αφού μετέχει σε εταιρεία που έχει ενεργή εργολαβικά σύμβαση με το Δήμο Ερακλείου, όπω αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, κατά παράβαση τη νομοθεσία για την εκλογιμότητά του. Με βάση το άρθρο 14 του νόμου 3852 του 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4555 του 2018, τα κολλήματα εκλογιμότητας οικονομικών σχέσεων, Ερετού με το Δήμο που εκλέγεται, διακρίνονται σε απόλυτα τοπικά και σχετικά. Το απόλυτο κόλλημα αποκλείει την ανακήρυξη κάποιου ερετού τη αυτοδιοίκηση για ένα χρονικό διάστημα, ακόμη και αν αυτό παρετηθεί προηγουμένω από την ιδιότητα που δημιουργεί το κόλλημα. Κολλήματα και μάλιστα απόλυτα είναι και τα αναφερόμενα στην οικονομική σχέση του υποψήφιου ερετού με το Δήμο, στον οποίο διεκδικεί την εκλογή του. Ηθικά δε το θέμα έχει ακόμη μία σοβαρότερη διάσταση, αφού οι εργολαβίε που αναλάμβανε από το Δήμο Ηρακλείου, η εταιρεία στην οποία μετέχει ο κύριο Σισαμάκη, εκλεγεί πλέον και ω επικεφαλή παράταξη στον ίδιο Δήμο, τον οποίο μάλιστα στα πλαίσια συνεργασία με τον Βασίλη Λαμπρινό τώρα ετοιμάζεται να συνδιοικήσει, γίνονταν καθ' όλη τη διάρκεια αυτή πενταετία που εν ενεργεία δημοτικό σύμβουλο Ηρακλείου ήταν ο πατέρα του Βαγγέλη Σισαμάκη, ο οποίο έσπευσε προ τη λήξη τη θητεία του να ανεξαρτοτοποιηθεί από την παράταξη με την οποία είχε εκλεγεί αυτή του Γιάννη Κουράκη εν ώψη τη καθόδου τη παράταξη του γιού του, που μετά τι καλώ εννοούμενε επαγγελματικέ δοσοληψίε με το Δήμο, τώρα ετοιμάζεται να συνδιοικήσει με τον μέχρι χθε πάροχο των εργολαβιών αυτών και δήμαρχο εκ νέου Βασίλη Λαμπρινό. Όπω αναφέρει η εφημερίδα που έφερε στο φω μια ενεργή σύμβαση τη συγκεκριμένη εταιρεία, εμπίπτει σε πανομοιότυπα με το δήμαρχο Γόρτινα Μιχάλη Κοκολάκη απόλυτα κολλήματα εκλογιμότητα, με το ίδιο ακριβώ αντικείμενο Πλην όμω, αν για το Δήμο Φεστού και τον εκλεγέντα Δήμαρχο η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ήταν να χάσει την εκλογή και το αξίωμά του, για το Δήμο Ερακλείου και την παράταξη Ηράκλειο για όλου, η απόφαση του Δημάρχου ήταν να συνεργαστεί και να επιχειρήσει να διαμορφώσει του συσχετισμού για διοίκηση του Δήμου. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που έδωσε τη θέση του Δημάρχου στο Βασίλη Λαμπρινό, δεν συνέβη όμω το ίδιο με την παράταξή του, η οποία έλαβε 12 μόλι έδρε και ευελπιστεί με συνεργασίε να μπορέσει να διοικήσει το Δήμο.